Πιέτρο, μάλιστα η σκηνή μειοψηφία θεωρεί ότι είναι εκείνη η δημοτική αρχή και πρέπει η δημοτική αρχή, η οποία έχει εκλεγεί από τους κόβους χωρίζες, να κάνει αυτό που εκείνη λέει, γιατί έχει την δυνατότητα να γνωρίζει μόνο εκείνη το ποιο είναι το σωστό, άρα εμείς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Είναι προφανές ότι ως Δημοτική Αρχή πάνω απ' όλα βάζουμε το συμφέρον της ΚΟ και πώς αυτό το συμφέρον σε κάθε περίπτωση και με κάθε αφορμή μπορεί να υπηρετηθεί. Στην περίπτωση μας αυτή, ο Δήμος της ΚΟ, το νησί της ΚΟ, πρέπει να δείξουμε ότι είναι ένα φιλόξενο νησί, ένας φιλόξενος οργανισμός, το Δήμος ΚΟ, δια του Δήμου του, δια του Δημάρχου του και του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ πολύ χαμηλού επίπεδου αντίληψη και έκφραση το να καταγγέλνει ο Δήμαρχος της ΚΟ ότι γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για να αποκτήσει βήμα στο νησί του, στο Δήμο του, στους Δημότες του. Δεν μπορούσε να σκεφτεί μειοψηφία κανένα καλύτερο λόγο για να κάνει αντιπολίτευση. Γιατί με αυτή την έκφραση έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, εκεί που κατηγορούταν ο Δήμαρχος ότι απουσιάζει από το νησί συνέχεια για να πηγαίνει όπου είχε κληθεί για να μιλήσει για το μεταναστευτικό και για θέματα δικαιώσεις για το μεταναστευτικό. Τώρα να το ξεχάσαμε αυτό και να λέμε ότι έχει αποκλειστεί από παντού και αυτό προσπαθεί να βρει βήμα στο νησί του. Δηλαδή όλα για να καταγγέλνουμε τον Γιώργο τον Κυρίση και τη Δημοτική Αρχή. Μπορεί να το κάνετε, αλλά είμαι απόλυτα σίγουρος και πριν αλλά και τώρα ακόμα περισσότερο ότι αυτά δεν ακουμπάνουν κανένα και δεν πείθουν κανένα. Εγώ νομίζω ότι πείθουν καν τα μέλη της παράταξής σας και τους δημοτικούς συμβούλους σας, οι οποίοι εκτός από τον ηρωικό σταμάτη πει, απουσιάζουν μονίμως και συστηματικά από δίπλα σας. Άρα λοιπόν η ουσία της υπόθεσης είναι το νησί της ΚΟ ως φιλόξενος τόπος. Φιλοξενεί αυτό το συμπόσιο γιατί θεωρεί ότι για το νησί της ΚΟ, για το Δήμο της ΚΟ, για τους πολίτες της ΚΟ θα συνεισφέρει θετικά στην προσπάθεια που κάνει να διατηρηθεί στην συνείδηση των πολιτών, των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων και όλου του κόσμου ως ένα νησί φιλόξενο που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Ευχαριστώ. Κύριε Σουτάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περισσότερο πήρα το λόγο διότι εδώ μέσα πολλές φορές ο λαϊκισμός και το θράσος ξεχυλίζει έφυγε. Κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω καταρχήν ότι το Ίδρυμα Αντρέα Γεωργίου Παπανδρέου, ο πρώτος ο οποίος χτύπησε το πρώτο γραφείο που χτύπησε την πόρτα, ήταν η Αντιδημαρχία Τουρισμού. Καθότι θέλανε να κάνουν ένα συμπόσιο, θέλανε να κάνουν ένα συνέδριο και ποιος θα μπορούσε να σταθεί δίπλα τους, το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου της ΚΟΠ. Κάναμε μια συνάντηση και το αντιμετωπίσαμε ως ένα συνέδριο. Έχουμε αποφασίσει και η γραμμή μας είναι εδώ και την προηγούμενη θητεία Δημαρχίας Κυρίτσι και αυτή, ότι σε όλα τα συνέδρια βάζουμε πλάτη. Όπου μπορούμε, όσο μπορούμε και μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι του Δήμου. Αυτή είναι η συζήτησή μας, αυτό είναι το ξεκαθάρισμα από την αρχή και οι ανθρώποι όλοι οι οποίοι κάνουν συνέδρια βρίσκουν έναν σύμμαχο και έναν φίλο στην ΚΟ με τις δυνατότητές του. Αυτή ήταν η πρώτη προσέγγιση. Που σημαίνει τι, τους υποδεχτούμε, θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος, θα τους δώσουμε κάποια δώρα, θα κάνουμε έναν όρκο, θα βοηθήσουμε στη μεταφορά τους ή στην διευκόλυνση της μετακίνησής τους και τέτοια πράγματα. Απλά. Όταν όμως συζητήσαμε παραπέρα και είδαμε γνώση είχαμε όσον αφορά το συνέδριο της σήμερα, είδαμε και ποιοι έρχονται. Και είδαμε τις προσωπικότητες οι οποίες έρχονται. Οι οποίοι είναι πρώην Προέδροι κρατών, πρώην Πρωθυπουργοί κρατών, πρώην Υπουργοί, Υπουργοί, άνθρωποι από τον ΟΗΕ. Και είδαμε ότι είναι βαρύνουσα σημασίας επισκέπτες και συμμετέχοντες. Το πρώτο που έκανε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού ήταν να πάει στον Δήμαρχο και να του θέσει το ερώτημα και να του προτείνει να κάνουμε κάτι παραπάνω σε ένα τέτοιο συνέδριο. Και συμφωνήσαμε και είπαμε σαφώς ότι σε εξέπτες προσωπικότητες που έρχονται στο νησί θα πρέπει να προσφέρουμε κάτι παραπάνω από αυτό που συνήθως προσφέρουμε. Κατανοητό νομίζω. Το πρόβλημα το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν ένα και μοναδικό. Πώς
θα καταφέρουμε να συνεισφέρουμε αυτό το κάτι παραπάνω μέσα στο δημόσιο λογιστικό. Το καταλαβαίνετε όλοι, όλοι έχετε περάσει από αυτή τη διαδικασία, πώς θα καλύψεις ένα έξοδο για να μην βγουν μαύρα χρήματα. Ψάξαμε λοιπόν και βρήκαμε στο ιστορικό του Δήμου. Τι βρήκαμε? Από το 18ο πρακτικό της 21ης 9ου του 2012, απόφαση 385, όπου τι αποφασίζαν τότε οι αγαπητοί συνάδελφοι της σημερινής Μίζωνος, έστω και με ερωτηματικό μειοψηφίας, τη συνδιοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου του Δήμου ΚΟ από κοινού με το Δικηγορικό Σύλλογο ΚΟ σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου και την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων με θέμα την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Δύο φορές, τρεις, πάνω, δύο, τρεις. Κόστος 8.000 ευρώ. Συνδιοργάνωση. Για να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος 8.000 ευρώ για να κάνουν το επίσημο διάγμα, μπήκαν συνδιοργανωτές. Τότε, αγαπητή κυρία Ρούφα, τι κάνετε? Προσφέρει τον πρόεδρο για να κάνετε τα καλά του προέδρου που ήταν δικηγόρος και να κάνει δημόσιες σχέσεις ο δικηγόρος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε? Αυτό έρχεστε σήμερα να μας πείτε? Να παραδεχτείτε ουσιαστικά ότι τότε εσείς κάνατε ρουσφετιά στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να έχει καλές δημόσιες σχέσεις με τον Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών και τους εφέτες και τους εισαγγελείς? Αυτό παραδέχεστε σήμερα? Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Ή για να έχει βήμα. Ή κάνατε τα καπρίτσια τότε του Προέδρου που ήταν άνθρωποι του δικού του επαγγέλματος. Έτσι πάμε, με αυτή τη λογική συζητάμε. Και πληρώσατε και 8.000 και έρχεστε σήμερα να μας εγκαλέσετε για τα 6. Γιατί θα φέρουμε εμείς την ελίτ της διπλωματίας. Εγώ μπορεί να μην σύμφωνο με το συμπόσιο, κύριε Μακρύ. Μπορεί να έχω διαφορετική άποψη. Μπορεί να έχω και άποψη και για το Ίδρυμα Τρία Παπανδρέου. Μπορεί να έχω άποψη και για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται. Δεν πάβει όμως να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα κύρος στη διεθνή κοινωνία, ένα κύρος στη διεθνή διπλωματία και οι δημόσιες σχέσεις του Δήμου αυτό το χρειάζονται. Για πάρα πολλούς λόγους. Για να περάσουν δικές μας θέσεις, για να έχουμε έναν άνθρωπο και να γνωρίζουμε τι θα γίνει. Και αυτή είναι δουλειά του Δημάρχου. Και αυτό θα κάνουμε. Και γι' αυτό επενδύουμε τα 6.000. Αν φτάσει τα 6.000. Και δεν βάζουμε 8 για να κάνουμε ένα συνέδριο που θα έχουν 10 νομικοί. Θεωρούμε λοιπόν ότι επιβάλλεται η συνεισφορά και η δυναμική παρουσία και συνεισφορά του Δήμου της ΚΟ για πάρα πολλούς λόγους, εκ των οποίων είναι η δυνάμωση δημοσίων σχέσεων, σας το είπα, είναι το μήνυμα που θα περάσουν αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τα ΜΜΕ τα οποία θα επισκεφτούν το νησί. Σκεφτείτε ότι σήμερα η πολιτική κατά 90% εφαρμόζεται από το Twitter και από το Facebook. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι είναι να αρχίσει ο κόσμος αυτός να τουιτάρει και να ποστάρει, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, στο Facebook, από πού για τα συνέδρια το οποίο παρακολουθούν και τα αποτελέσματα ή να κάνουν την πολιτική τους μέσα από εκεί που κάνουν συνήθως και να υπάρχει το στίγμα ότι βρίσκονται εδώ, είναι σαφέστατο το μήνυμα που περνάμε. Σαφέστατο το μήνυμα της ασφάλειας, όχι για το προσφυγικό. Εγώ δεν αναφέρομαι καθόλου στο προσφυγικό, δεν με ενδιαφέρει καν, για μένα δεν υπάρχει πια. Αλλά είναι σαφέστατο το μήνυμα της ασφάλειας ενός τουριστικού προορισμού σε μια Ευρώπη η οποία σύεται από βομβιστικές ενέργειες. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να κάθουν 4 μέρες να κάνουν τις διακοπές τους. Αυτό μου φτάνει, κύριοι συνάδελφοι, και γι' αυτό νομίζω ότι τα 6.000 είναι πάρα πολύ φτηνά για να περάσουμε ένα τέτοιο μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ στους. Η κυρία Παντελίκη, γιατί με κάλυψαν. Ωραία, ο κύριος Καντατζή.